Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με κακοποιητική σχέση με ναρκισσό, με ναρκισσιστική κακοποίηση, ιστορία μιας φίλης, την οποία θα σας τη διηγηθώ, όπως μου τη διηγήθηκε και αυτή. Και θα πάρουμε αφορμή και να συζητήσουμε κάποια ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το τι συμβαίνει όταν ο ναρκισσός μας κάνει την τιμωρία της σιωπής και κάνει το δύσκολο μετά που το έχουμε πει να χωρίσουμε επειδή έχει κάνει μεγάλη λαδιά. Λοιπόν, μιλάμε για μία περίπτωση μίας νεαρής κοπέλας η οποία είναι εξαιρετικά εμφανίσιμη και ικανή. Το εξαιρετικά εμφανίσιμη το λέω γιατί έχει σχέση με την ναρκισσιστική παροχή που έπαιρνε ο ναρκισσός από αυτή, με την ναρκισσιστική τροφοδοσία. Δηλαδή την παρουσίαζε τη γυναίκα αυτή ως τρόπαιο. Κοίτα, εγώ που είμαι μεγαλύτερος και έχω μια νεότερη φιλενάδα, σύντροφο, η οποία είναι, ξέρω εγώ, 15 χρόνια νεότερη και έχει αυτή την πολύ ωραία εξωτερική εμφάνιση και παρόλο που εγώ είμαι μια μετριότητα εμφανισιακά, επειδή είμαι πολύ έξυπνος και πολύ άντρας και πολύ εντός εγωκών όλα αυτά, και πολύ πετυχημένος και πολύ λεφτάς και πολύ έτσι και πολύ αλλιώς, έχω καταφέρει και έχω αυτή τη φιλενάδα. Η κοπέλα αυτή είχε βγει από μια κακοποιητική σχέση στην οποία τρώγε και ξύλο. Δηλαδή υπήρξε ξεκάθαρη κακοποίηση, καταφανής κακοποίηση. Το να τρως ξύλο είναι σωματική κακοποίηση η οποία μπορεί να τεκμηριωθεί, μπορεί να καταφανεί. Ενώ η ψυχική κακοποίηση στην οποία προβαίνει ένας ναρκισσός προς μία κοπέλα ή προς έναν άντρα, είναι αδιόρατη κακοποίηση, γιατί δεν μπορεί να καταγραφεί. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει πολλές φορές πρόσφατα εδώ στο κανάλι για το nagging, που το nagging σημαίνει να σου μιλάω και καλά με καλό τρόπο, ενώ στην πραγματικότητα σου ενσπείρω συνεχώς αμφιβολίες για τον εαυτό σου, για την αξία σου και το καθεξής. Έχουμε μιλήσει για τον gaslighting, το οποίο σημαίνει σε κάνω να πιστεύεις ότι είσαι τρελός και σε βγάζω τρελό και σε κάνω να πιστεύεις κιόλας ότι είσαι τρελός. Έχουμε μιλήσει για την επιτίμηση, για την υποτίμηση, ένα σωρό όπλα ψυχολογικού πολέμου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας κακοποιητικός άνθρωπος, ένας ναρκισσός, ένας κρύφων άρκισσος. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη, η κρύφων άρκηση. Αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται στην επιφάνεια ως κατανοητικοί, ως καλοί άνθρωποι, ως όριμοι και κατηγορούν τους άλλους, τα θύματα τους, ότι είναι ανώριμοι, ότι είναι υπερβολικά ευαίσθητοι κλπ. Λοιπόν, η κοπελιά αυτή είχε βγει από μια σχέση σωματικής κακοποίησης, καταφανούς κακοποίησης και βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά του ναρκισσού, του ανθρώπου με τον ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, ο οποίος είχε και ένα ρόλο στυλ πατρικό προς αυτήν. Μεγαλύτερος, είπαμε, 2 δεκαετίες, στον ίδιο εργασιακό χώρο, απαγορευόταν αυστηρός να δημιουργηθεί σχέση, όμως αυτός παρέκαμψε τους κανόνες, γιατί ήταν τόσο πολύ ερωτευμένος και γιατί δεν είχε ζήσει αυτό το βίωμα, να αγαπήσει αυτή τη γυναίκα, να την πάρει κάτω από τα πτερύγια του, κάτω από τις φτερούγες του, να την βοηθήσει να εξελιχθεί, να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί, να τη στηρίξει, να σταθεί στο πλάι της, να, γιατί αυτή ήταν νέα και αφελής και αύγαλτη και δεν έκοβε το μυαλό της και ήταν μόνο εμφάνιση, ήταν μόνο ποδάρες, δεν ήταν κάτι άλλο. Να μην σας τα πολυλογώ, ξέχασα, βασική λεπτομέρεια. Ήταν παντρεμένος. Ξέχασα, βασική λεπτομέρεια, εξακολουθεί να είναι παντρεμένος. Ναι, αλλά είπε ότι ο γάμος του ήταν τυπικός. Ότι ήταν μαζί για τα παιδιά και ότι δεν υπήρχε πλέον έρωτας και ότι τρόπον τεινά ήταν συνεννοημένοι μεταξύ τους, σαν καλά, καλάθια. Άμα ακούτε παντρεμένο να σας λέει ο γάμος μας είναι τυπικός και είναι μόνο για τα παιδιά και είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας, αλλά μένει στο ίδιο σπίτι με τη γυναίκα του, κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ξεδίδει μόνο όταν πηγαίνει επαγγελματικά ταξίδια, τις καθημερινές είναι στο σπίτι κλπ. Τέτοιες μπλε πορτοκαλί και φούξια ότι ο γάμος τους είναι τυπικός και ότι είναι συνεννοημένοι,
Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι professional, επαγγελματίας απατεώνας, επαγγελματίας άπιστος. Γνωρίζω περιστατικά επαγγελματιών άπιστων, οι οποίοι σε κάθε καινούργια κοπέλα που προσεγγίζω θα πούν την ίδια ιστορία, ότι εγώ έχω πάει μόνο με τη γυναίκα μου και εγώ έχω μεγαλώσει πολύ συντηρητικά και δεν έχω απαντήσει ποτέ τη γυναίκα μου και τώρα εσύ με έχεις, αυτό που νιώθω για σένα είναι εξαιρετικό, είναι μοναδικό, δεν το έχω ξανανιώσει και γι' αυτό τώρα απαντάω τη γυναίκα μου και εσύ είσαι η 256η φιλενάδα με την οποία έχει απαντήσει τη γυναίκα του και ας το έχεις ανακαλύψει από μόνη σου πως ήταν παντρεμένος και αυτός σε έχασε να σου το πει. Η κοπέλα αυτή το ήξερε πως αυτός ήταν παντρεμένος, αλλά αυτός της είπε, κοίταξε, έχω τροχιοδρομήσει το χωρισμό μου να γίνει με έναν τέτοιον τρόπο που να μην βλάψει ούτε τη δικιά μου καριέρα και την οικονομική κατάσταση, ούτε τη δικιά σου καριέρα και οικονομική κατάσταση, ούτε την ηρεμία των παιδιών μου, τα παιδιά μου να τώρα σε λίγο τελειώνουν το σχολείο και άμα τελειώσουν το σχολείο εγώ θα χωρίσω και θα. Και περνάνε ένα χρόνο μαζί. Στο χρόνο αυτό η κοπέλα εννοείται ότι υπέκυπτε στις αιτήσεις και απαιτήσεις του, οι οποίες ήταν να μην βγαίνει έξω με τις φίλες της, να μην ξενυχτάει, να μην πηγαίνει σε κλαμπ και μπαράκια, γιατί αυτός ήταν στο σπίτι, ξέρετε πού, στον τυπικό του γάμο, εκεί που θα χώριζαν, ξάπλωνε στο ίδιο κρεβάτι με τη γυναίκα του και ζήλευε να βγαίνει η κοπέλα έξω. Και όταν σε κάποια φάση του είπε θέλω να κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό προκειμένου να ανελιχθώ περισσότερο στη δουλειά, αυτός της την αποθάρρυνε. Της έλεγε τι θες να κάνεις τώρα, πού πας, σε φτάνει το ένα το μεταπτυχιακό, τι θες το δεύτερο, θες να πηγαίνεις στα μαθήματα και στα μαθήματα να τα φτιάξεις με κανέναν από τους φοιτητές σου και θες να πηγαίνεις να παίρνεις φλερτ και να παίρνεις επιβεβαίωση ότι είσαι ωραία γκόμενα. Να είσαι ωραία γκόμενα, το ξέρουμε πως είσαι ωραία γκόμενα και πόσο θα προχωρήσεις. Αφού μετά που θα χωρίσω, θα παντρευτούμε, θα κάνουμε οικογένεια, θα μεγαλώνεις τα μωρά και θα κάτσεις σπίτι, φαντάζομαι θα ήταν το επόμενο το οποίο ίσως και να της το είπε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, η κοπέλα από εκεί που ήταν εκστασιασμένη μαζί του και ένιωθε ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος έκαμψε τις αρχές του και έκαμψε τα πιστεύω του και για πρώτη φορά απάντησε τη γυναίκα των υστέρων, έμαθε ότι δεν ήταν φυσικά η πρώτη και είμαι σίγουρη ότι θα είναι ούτε και η τελευταία. Το είχε χάψει το παραμύθι, το είχε πιστέψει το story ότι ναι, και ήταν κάτι ξεχωριστό αυτό και κάτι μοναδικό κλπ. Και έπαιζε ευχαρίστως το ρόλο της υποταγμένης φιλενάδας. Όταν όμως άρχισε να περνάει καιρός και είδε ότι δεν γινόταν καμία κίνηση προς την κατεύθυνση των υποσχέσεων του Νάρκη σου και ότι αυτός είχε περισσότερες απαιτήσεις και ήταν λιγότερο ο ίδιος τακτικός στην επικοινωνία τους κλπ, άρχισε να τσιγκλάει και να του λέει θα χωρίσουμε και δεν μπορώ άλλο και δεν γίνεται εγώ να είμαι με έναν κάποιον που είναι παντρεμένος και που μου πες ψέματα ότι είναι τυπικός ο γάμος σου, να έχεις πάει διακοπές με τη γυναίκα σου, να έχεις πάει στα πεθερικά σου, τι είναι αυτά τα πράγματα κλπ. Και το χώρισε 3, 4, 5, 6, 7, 8 φορές και μετά πήγαινε αυτή πίσω. Μου έλειψες, δεν μπορώ χωρίς εσένα, γιατί ναι, μιλάμε για συνεξάρτηση, μιλάμε για κόλλημα, μιλάμε για άρρωστο κόλλημα με έναν προβληματικό άνδρα όταν μια νεαρή κοπέλα τα φτιάχνει με έναν άνδρα μεγαλύτερό της, παντρεμένο, ενώ αυτή είναι ελεύθερη, έναν άνδρα ο οποίος είναι πολύ ατέριαστος σύντροφος για αυτήν, αλλά της έχει πουλήσει το παραμύθι ότι αυτό που έχουν είναι κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό κατά τη διάρκεια του love bombing, δηλαδή κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης προσέγγισης του Νάρκη σου, που σε ανεβάζει στα 7 ουράνια και δεν σου αφήνει καμία απολύτως αμφιβολία για το πόσο ιδιαίτερα είναι τα συναισθήματα που έχει για σένα και για το πώς θα υπερβεί τα πάντα και τα κοινωνικά εμπόδια και τα προσωπικά εμπόδια και τα οικονομικά εμπόδια, όλα προκειμένου να ζήσετε την ευτυχία σας. Ο Νάρκισσος τι θέλει? Ο Νάρκισσος θέλει να εξουσιάζει. Ο Νάρκισσος θέλει να νιώθει ότι κατακτά τους άλλους ανθρώπους. Ο Νάρκισσος θέλει να νιώθει ότι έχω την ικανότητα να σε απομυζήσω και φτιάχνομαι με το να σε κάνω εσένα να νιώθεις κατά. Θέλω να σε περιορίσω. Θέλω να σε
συρρυκνώσω. Θέλω να σε κάνω ό,τι θέλω. Αυτό θέλει ο ναρκισσός. Δεν θέλει ούτε να μας ευτυχίσει μαζί μας, ούτε είναι κάτι ιδιαίτερο για αυτόν τα συναισθήματα που νιώθει για μας. Το παρουσιάζει έτσι προκειμένου να πάρει την καλύτερη δυνατή τροφοδοσία, είναι στα ελληνικά η λέξη η οποία οπωσδήποτε έχει να κάνει από το narcissistic supply στα αγγλικά. Η κοπέλα αυτή λοιπόν, ενώ είχε την ψευδαίσθηση ότι ο άντρας αυτός της προσέφερε πολλά σπουδαία πράγματα και πολλές σπουδαίες ευκαιρίες, αγνοούσε το γεγονός ότι αυτή ήταν που του έδινε πράγματα. Αυτή ήταν που του έδινε τη ζωντάνια της, την νεανικότητά της, τα ερωτικά της συναισθήματα, τα αυθεντικά, ενώ τα δικά του ήταν κάλπικα και κενά και κούφια, και ήταν αυτή η οποία με το φρέσκο της καθαρό μυαλό και με τους προβληματισμούς, τους γόνιμους που αποκτούσε μέσα από τις περαιτέρω σπουδές της που έκανε, τον βοηθούσε ουσιαστικά και τον ίδιο να ανέλθει επαγγελματικά. Ενώ αυτός της το παρουσίαζε ότι με έχεις ανάγκη και εγώ σε βοηθώ να εξελιχθείς και εγώ σε βοηθώ να υπάρξεις ως επαγγελματίας, στην πραγματικότητα αυτή του έδινε. Και αυτός εποφελεί το ταμάλα από αυτή. Η κοπέλα αυτή σε κάποια φάση, στους 8 μήνες της σχέσης, ξεκίνησε ψυχοθεραπεία. Και η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατανοήσει τις δυναμικές της σχέσης της. Η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατανοήσει πως ο σύντροφος της την έβγαζε τρελή. Της έκανε το λεγόμενο gaslighting. Και όχι μόνο την έβγαζε τρελή, αλλά την έκανε να πιστεύει κιόλας πως ήταν τρελή. Πήγε στη ψυχοθεραπεία με το εξής αίτημα. Έχω πρόβλημα. Είμαι σε μία σχέση με έναν υπέροχο άνθρωπο, ο οποίος σχεδιάζει να κάνει τη ζωή του τούμπα για να είμαστε μαζί, και εγώ είμαι υπερευαίσθητη και υπερβολική και δεν ανέχομαι μικρές αφορμές και ξεσπάω, μάλλον δεν ανέχομαι τα αιτήματά του ή το γεγονός ότι δεν θα το δω το βράδυ, θα μου απαντήσει το μήνυμα το βράδυ και ξεσπάω, με αποτέλεσμα να βγάζω τα νεύρα μου πάνω σε αυτόν τον καλότατο άνθρωπο και να του λέω συνεχώς να χωρίσουμε, και φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτό στο τέλος θα με βαρεθεί και θα με χωρίσει και εγώ τι θα κάνω χωρίς αυτό. Μέσα σε 4 μήνες ψυχοθεραπείας βοηθήθηκε να καταλάβει τη δυναμική της σχέσης της. Βοηθήθηκε να καταλάβει ότι ο σύντροφός της ήταν ένας νάρκισσος, ένας άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας επικίνδυνος νάρκισσος ακριβώς επειδή ήταν κρύφο νάρκισσος και ακριβώς επειδή προσποιούνταν τον καλό άνθρωπο και τον πατρικό προς αυτήν κλπ. Και τον καλό οικογενειάρχη προς τα έξω, σούπα μούπες. Και ότι αυτή λειτουργούσε συνεξαρτώμενα. Και μέσα από την ψυχοθεραπεία μπόρεσε να βρει πως ξεκίνησε η τάση της για συνεξάρτηση από τον τρόπο με τον οποίο την μεγάλωσαν οι γονείς της, από τη σχέση της με τη μητέρα της, με τον πατέρα της και ούτω καθεξής. Οπότε η κοπέλα όταν δυνάμωσε αρκετά, σε κάποια φάση του είπε να χωρίσουν. Είπαμε, του έλεγε συχνά να χωρίσουν. Κάθε 2-3 εβδομάδες τσακωνόντουσαν και του έλεγε να χωρίσουν. Όταν αυτός την είδε ότι δυνάμωσε, ενδυναμώθηκε, όταν αυτός την είδε ότι άρχισε να παίρνει αέρα, και είναι πολύ καλό πράγμα να παίρνουμε αέρα, και οι άνδρες και οι γυναίκες και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι, είναι καλό να παίρνουμε αέρα, είναι καλό να έχουμε αυτοεκτίμηση, είναι καλό να έχουμε αυτοπεποίθηση, είναι κακό πράγμα να παίρνουμε αέρα, αυτό που λένε να πάρουν τα μυαλά σου αέρα, ναι, τα μυαλά μου θα πάρουν τόσο αέρα όσο σηκώνουν. Είναι κοκκινότατη σημαία, καταπόρφυρη σημαία να σου λέει ο άλλος έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρα. Όταν σου πει αυτή την έκφραση ένας ερωτικός σύντροφος, ένας γονιός, ένας άνθρωπος έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρα, σημαίνει ότι θέλει να σε κατευνάσει, θέλει να σε κατεβάσει, να σε κατεβάσει συναισθηματικά, να σε κατεβάσει ψυχικά και να σου σπάσει το ηθικό προκειμένου να μην σε βλέπει να προοδεύεις και να ενοχλείται. Γιατί οι νάρκες, είπαμε, είναι ανθρωπάκια, μίζερα, τα οποία μισούν τον εαυτό τους, τα σωθικά τους μισούν, πόσο μάλλον όλους τους άλλους, και θέλουν κανένας να μην προχωρεί. Επειδή αυτοί δεν προχωρούν, να μην προχωρούν άλλοι. Εσύ εξελίσσεσαι, δεν θέλω να εξελίσσεσαι. Δεν θέλω να παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Εγώ θέλω να είσαι κάτω, εγώ θέλω να είσαι χάλια, εγώ θέλω να σε σκατά. Και σε κάποια φάση λέει η κοπέλα στη θεραπεύτριά της, τι μου ήρθε τώρα, λέει στη θεραπεύτρια της, λέει, τι σου ήρθε. Λέει, έχω κάνει τώρα τη σύνδεση, κάνω τώρα το κλικ και συνειδητοποιώ ότι κάθε φορά που είμαι χάλια ψυχολογικά, κάθε φορά που είμαι καταπτωημένη, η μάνα μου είναι πολύ φροντιστική και πολύ τρυφερή προς εμένα.
Και αντιθέτως, κάθε φορά που είμαι χαρούμενη, κάθε φορά που έχω μια επαγγελματική επιτυχία, κάθε φορά που γιορτάζω κάτι, η μάνα μου θα με κάνει σκατά. Θα με ρίξει στα έγκατα της γης. Θα μου ρίξει την ψυχολογία φουλ. Εννοείται ότι και η μαμά της ήταν άρκισος. Πώς αλλιώς θα έβρισκε ερωτεύσιμο έναν άρκισο, αν δεν ήταν και η μάνα της. Λοιπόν, οπότε όταν η κοπέλα άρχισε να ενδυναμώνεται, αυτός είδε ότι η κοπέλα άρχισε να ενδυναμώνεται, σε έναν καυγά τους, όπου αυτός έπαθε κρίση ναρκισσιστικής οργής και της έσυρε τα εξαμάξεις, της είπε και τι δεν της είπε. Της είπε εσύ που προχωρείς, γιατί η κοπέλα έχει αρχίσει να εξελίσσεται κιόλας μέσα στην εταιρεία, εσύ που προχωρείς, να δούμε τι μεθόδους χρησιμοποιείς για να προχωρήσεις. Ενώ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι η κοπέλα προχωρούσε με τη βάση την εργασία της και με βάση τη δουλειά της και τον αγώνα της και την προσπάθειά της και ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούσε οτιδήποτε άλλο για να προχωρήσει, π.χ. να κοιμηθεί με κάποιον, να κάνει σεξ με κάποιον που είναι ψηλότερα στην ιεραρχία προκειμένου να την προωθήσει και αυτός όχι μόνο δεν την προωθούσε, αλλά την αποθούσε, την έβαζε και προς τα κάτω. Άφησε να εννοηθεί ότι αυτή μπορεί να πήγε με κάποιον άλλον από το συμβούλιο της εταιρείας κλπ. Να δούμε πόσους έχεις πάει και λες ότι έχεις πάει μόνο μαζί μου κλπ. Προβολές των άρκισων. Δείτε το βίντεο που κάναμε πρόσφατα για τις ναρκισσιστικές προβολές. Της είπε διάφορα εκεί πέρα, έθιξε την αξιοπρέπειά της, έθιξε την ηθική της. Εσύ της λέει που είσαι τόσο ανήθικη και τα φτιάχνεις με ένα παντρεμένο που θα μπορούσε να είναι πατέρα σου, εσύ που με ξεγέλασες. Τα δικά μας του γειτόνου μας που λέμε στην Κύπρο. Αυτά που ισχύουν για μας, τα προβάλλουμε πάνω στους άλλους. Εν τω μεταξύ, η κοπέλα, όπως μου έχει διηγηθεί, πέρασε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 9 μηνών, μέχρι να πέσει στο love bombing του ναρκισσού. Και πίστηκε ότι ο γάμος του ήταν νεκρός, πίστηκε ότι ήταν σε διάσταση ουσιαστικά, έτσι όπως το έχει παρουσιάσει, και ότι όντως τα χώριζε από τη γυναίκα του, και ότι δεν θα ήταν απλώς μία εξωσυζυγική σχέση. Κακώς έφτιαξε σχέση μαζί του, δεν το επικροτώ και γενικά θεωρώ ότι δεν είναι έξυπνη επιλογή να τα φτιάχνουμε με έναν παντρεμένο με μια παντρεμένη. Υπάρχει ολόκληρο playlist εδώ στο κανάλι μας που έχει τίτλο «Σχέση με παντρεμένη ή παντρεμένο», το οποίο θα είναι καλή ιδέα να το δείτε αν έχετε τέτοιους προβληματισμούς. Δεν κατακρίνουμε κανέναν, we don't name anybody, δεν λέμε για κάποιον αυτός είναι ανήθικος, τα έχει φτιάξει με παντρεμένη, αυτή είναι ανήθικη, τα έχει φτιάξει με παντρεμένη, με παντρεμένο κλπ. Καμία σχέση. Απλώς δεν είναι μια επιλογή η οποία θα έχει καλά αποτελέσματα. Όπως είδα, το σκυλί μας πήρε νέο κόκαλο. Λοιπόν, την εξέθεσε. Έφυξε τα ιερά και τα όσια, δηλαδή της είπε πράγματα τα οποία ήταν πράγματα που ήξερε ότι είχε ευαλωτότητα, ήξερε ότι η κοπέλα αυτή είχε ενοχές, ότι είχε σχέση με ένα παντρεμένο, ήξερε ότι αυτή η κοπέλα είχε ένα θρησκευτικό παρελθόν, ότι φοιτούσε στο κατηχητικό όταν ήταν μαθήτρια, ότι εξομολογούνταν μέχρι, ξέρω εγώ, τα 25 της χρόνια, τους 3 πόσα ήταν. Και ότι είχε και τις θρησκευτικές ενοχές, κατάλοιπα των θρησκευτικών ενοχών να μην ταλαιπωρούν. Άρα τη χτύπησε στο ευαίσθητο σημείο, τη είπε: εσύ είσαι μια μπιπ, εσύ είσαι μια έτσι, εσύ τα έχει φτιάξει με έναν παντρεμένο για να προωθηθεί και να δούμε αν δεν έχει πάει και με τον τάδε που σου είχε δώσει την προαγωγή κλπ. Οπότε η κοπέλα του είπε: φτάνει. Φτάνει. Πάτησε στην Αγία Τράπεζα. Μια έκφραση αυτή, έχει πατήσει πάνω στην Αγία Τράπεζα, σημαίνει ότι έχει φτάσει στο σημείο που δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο από τη μεταξύ μας σχέση, από τη μεταξύ μας εκτίμηση ή οτιδήποτε άλλο. Και του είπε φτάνει. Και τον χώρισε. Και επικοινωνεί μαζί μου να μου πει το εξής. Έχει ένα μήνα που τον χώρισα. Εγώ είπα ότι δεν πρόκειται να πάω πίσω. Αλλά δεν είμαι καθόλου καλά και θέλω να μου πεις αν αυτός θα έρθει πίσω. Και γιατί τώρα μου κάνει την τιμωρία της σιωπής. Γιατί αυτή τη στιγμή μου κάνει την τιμωρία της σιωπής. Γιατί δεν μου μιλάει. Τις προηγούμενες φορές, λέει, στις 2-3 εβδομάδες πήγαινα εγώ πίσω. Τώρα πέρασαν οι 2 εβδομάδες που πήγαινα πίσω, δεν μου έστειλε κάτι. Δεν έχει δει τα stories μου στο Instagram. Άκρα του τάφου σιωπή. Γιατί το κάνει αυτό. Δεν θα επιστρέψει ποτέ. Κάνε ένα βίντεο. Και κάνω αυτό το βίντεο.
Και θέλω να πω σε αυτή την κοπέλα και σε οποιονδήποτε άλλο βρίσκεται στη θέση της, ότι οι ναρκισσοί προσέχουν πάρα πολύ καλά τα νότα τους. Και φροντίζουν ούτως ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε πλεονεκτικότερη θέση. Από τη στιγμή που εσύ τον χώρισες και του υπέδειξες τα σοβαρά ολισθήματα στο οποία υπέπεσε, από τη στιγμή που του έδειξες ότι τον κατάλαβες, από τη στιγμή που τον ξεμπρόστιασες, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τώρα αυτός πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να έρθει αυτός πίσω, επειδή άμα έρθει πίσω θα έχεις εσύ το πάνω χέρι. Άμα έρθει τώρα πίσω και σου πει έλα να τα φτιάξουμε, θα έχεις εσύ το πάνω χέρι, θα έχεις εσύ απαιτήσεις. Θα πεις δεν θέλω να ξανακάνεις το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Θα περιμένει να λυγίσεις εσύ, να πας εσύ πίσω για να μην είναι υπεύθυνος και υπόλογος για αυτά που έχει κάνει. Μου λέει η κοπέλα μου, εγώ δεν θέλω να πω πίσω. Της λέω δεν θέλεις με τη λογική σου, αλλά με το συναίσθημα σου θέλεις. Μου λέει που το κατάλαβες, δεν θέλεις με τους κολόγους. Μπορεί να είναι ψυχολόγο. Λέω με τη λογική σου δεν θες να πας πίσω, αλλά με το συναίσθημα σου θες να πας πίσω. Και μου λέει, μα πάω πίσω, μου λέει, θα τα χάσω όλα. Της λέω, όχι, δεν θα τα χάσεις όλα, γιατί θυμήθηκα μια άλλη περίπτωση μιας άλλης κοπέλας με παρόμοιο story, η οποία μετά από 3 μήνες που ήταν στο no contact, που ο νάρκισσος δεν της μιλούσε, τον χώρισε και αυτός μετά δεν της μιλούσε και την περίμενε να πάει αυτός πίσω και δεν πήγαινε αυτή πίσω, ήρθε αυτός πίσω μετά από 3 μήνες, αυτή υπέκυψε, γιατί είπαμε ευλογημένα συναισθήματα, άλλη λέξη θέλω να πω, μπιπ συναισθήματα, μπιπ συνεξάρτηση, και ήταν μαζί μόνο 2 μήνες. Μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες ο νάρκισσος έδειξε όλο του το μεγαλείο, αντιμεγαλείο, και χώρισαν οριστικά. Δηλαδή ακόμη και αν πας πίσω, όσο χρονικό διάστημα μένουμε χωριστά από τον νάρκισσο, όσο περισσότερο χρονικό διάστημα μένουμε χωριστά από τον νάρκισσο, τόσο περισσότερο έχουμε όφελος ως προς το να αντιληφθούμε την κατάστασή του, να συνειδητοποιήσουμε την προβληματικότητά του και να μπορέσουμε να τον αποειροποιήσουμε, να σταματήσουμε να τον έχουμε Θεό και να το δούμε πως πραγματικά είναι ένα ανθρωπάκι εξαιρετικά κομπλεξικό, ένα ανθρωπάκι που μισάει τον εαυτό του, μισάει τα σωθικά του, και αυτό το μίσος το προβάλλει πάνω μας. Και εδώ θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα προς πολλές γυναίκες επιτυχημένες και αυτοδημιουργητές, οι οποίες επειδή έχουν μεγαλώσει σε αυτή την κοινωνία που είναι εσχρά πατριαρχική και εσχρά μισογυνιστική, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαν πριν 40, πριν 50 χρόνια ήταν τέτοιος. Ήταν τέτοιος ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαν. Ήταν τέτοιος. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά εμείς, η γενιά η δική μου, δηλαδή όσοι είμαστε τώρα από 40 μέχρι 75, έχουμε μεγαλώσει με μία πεποίθηση ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι να στηρίζει τον άντρα της. Έχουμε μεγαλώσει με το σκεπτικό ότι πίσω από έναν επιτυχημένο άντρα κρύβεται μία γυναίκα που τον στηρίζει. Δεν υπάρχει κανένα γνωμικό για μία επιτυχημένη γυναίκα. Και με το ιδανικό ότι η γυναίκα είναι καλή, άμα είναι μητέρα, άμα είναι σύντροφος, άμα είναι μητρική προς τον άντρα της, προς τα παιδιά της κλπ. Οπότε όσες γυναίκες έχουν μεγαλώσει με αυτό το μισογυνιστικό πατριαρχικό σκεπτικό και παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να εξελιχθούν επαγγελματικά, επιστημονικά, σε θέματα καριέρας, έχουν μέσα τους ένα φόβο ότι εγώ έχω πάρει από τη ζωή περισσότερα από όσα δικαιούμουν να πάρω. Οπότε πολλές φορές υποσυνείδητα συμβιβάζουν οι ίδιες τον εαυτό τους. Επιλέγουν να μπουν σε κακοποιητικές σχέσεις με ενάρκησους, προκειμένου οι ενάρκησοι να τους τιμωρούν για την επιτυχία τους. Ίσως να χρειαστεί να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό βίντεο σε σχέση με αυτό το θέμα. Για το πώς αυτό σαν ποταριζόμαστε οι γυναίκες, όταν μιλάει μέσα μας ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της κοπέλας αυτής και σε πολλές άλλες περιπτώσεις εξαιρετικά επιτυχημένων γυναικών αυτοδημιούργητων, οι οποίες προσπάθησαν με τις δυνάμεις τους, με την εργασία τους, με τον κόπο τους και εξελίχθηκαν
Και όταν έφτασαν κάπου ψηλά, πήγαν και τα φτιάξαν με κάτι ναρκισάκια της σειράς, με κάτι κομπλεξικούς τύπους, τους οποίους τους έδωσαν να φάνε από τα έτοιμα. Δηλαδή τους έδωσαν από τη δόξα τους, από τη φήμη τους, από τις επιτυχίες τους, τους έβαλαν μέσα σε δουλειές, τους έδωσαν θέσεις, τους έδωσαν αξιώματα και γύρισαν κι αυτοί μετά να τους πούν ότι με το τέτοιο σου τα έχεις πετύχει όλα αυτά και όχι με την αξία σου. Άνοιξες τα πόδια σου για να γίνεις αυτό που έγινες και όχι με την αξία σου. Να υποτιμούν τις σπουδές τους, να υποτιμούν τις γνώσεις τους, να υποτιμούν τον κόπο τους. Τέτοια αυτοτιμωρία αρκετές πετυχημένες γυναίκες την έχουν επιβάλει, υποβάλει στον εαυτό τους. Και αυτή ξεκινάει από ένα εσωτερικευμένο μισογενισμό. Αυτά που λέω μπορεί να ισχύσουν και για άνδρες αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον παραμελητικό και κακοποιητικό, στο οποίο οι γονείς τους έχουν δώσει το μήνυμα ότι εσύ δεν αξίζεις την αγάπη, δεν αξίζεις την ευτυχία, δεν αξίζεις την επιτυχία. Οπότε όταν επιτύχουν στη ζωή τους και τα φτάσουν κάπου ψηλά, υποσυνείδητα πάνε και επιλέγουν μία σύντροφο ή έναν σύντροφο, αν είναι ομοφυλόφιλοι, ο οποίος θα τους ρίχνει και τους κρατάει κάτω να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Όχι. Συνεξαρτώμενοι απανταχού γης ενωθείτε. Ας πάρουμε μια τρόμπα να φουσκώσουμε τα μυαλά μας αέρα, να πιστέψουμε πραγματικά στην αξία μας, να δούμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά είναι και να μην κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση, γιατί δεν μας αξίζει καμία τιμωρία, μας αξίζει αγάπη, μας αξίζει πληρότητα, μας αξίζει σεβασμός. Και δείτε και το βίντεο που κάναμε πρόσφατα που έχει σχέση με το πώς είναι μια υγιή σχέση. Το βίντεο που έχει τίτλο «Αν ένας άνθρωπος δεν αγαπάει τον εαυτό του και τον την σύζυγό του, αν μπορεί να αγαπήσει τα παιδιά του». Αυτά. Ο νάρκισσος δεν έρχεται πίσω, όχι επειδή δεν καίγεται, δεν έρχεται πίσω γιατί θέλει να πας εσύ γονατιστή και να παίξει με τους δικούς του όρους. Αυτά.